Κύριε Μπατιέλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια κιόλας. Ευχαριστούμε πολύ. Και καλή δύναμη. Καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές που μας ακούνε. Τι γίνεται, για πείτε μας, πώς ουσιαστικά το ΚΚΕ μεταφράζει όλα αυτά που είχαμε χθες το βράδυ. Ναι, αύριο καταρχήν να ενημερώσουμε, δηλαδή, και για όποιον ενδιαφέρεται για πιο αναλυτικά, θα κυκλοφορήσουμε το ριζοσπάστη ανακοίνωση Κεντρικής Επιτροπής με την πρώτη εκτίμηση των αποτελεσμάτων, με την οπτική του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, όπως συζητήσαμε. Το σίγουρο που μπορούμε τώρα να πούμε είναι ότι έγινε από ένα σημαντικό κομμάτι κόσμου ένα θετικό βήμα. Δηλαδή, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καταγράφει μια άνοδο στα ποσοστά του. Είναι 120.000 παραπάνω ψήφοι σε σχέση με το 2019, που επιβεβαιώνει ορισμένες βασικές θέσεις και μάχες που έδωσε το κόμμα μας και την προηγούμενη τετραετία, και μια πιο συγκεκριμένη και πιο ολοκληρωμένη ίσως πείρα που αποκτά ένα τμήμα εργαζομένων, βιοπαλαιστών, νεολαίας από όλη αυτή την περίοδο. Και αν μου επιτρέπετε, για την περιοχή μας ειδικά, έχει και ένα ποιοτικό στοιχείο. Δηλαδή, ότι το κόμμα μας είναι τρίτο κόμμα στην Αττική. Δηλαδή, ναι, σχεδόν σε όλες τις περιοχές της Αττικής. Ναι, και συνολικά στην περιφέρεια της Αττικής, σε μεγάλα αστικά κέντρα γενικά πανελλαδικά, αλλά ειδικά στην Αττική, με πολύ μεγάλα ποσοστά διψήφια στις πιο έτσι εργατικές λαϊκές γειτονιές, όπως λέμε εμείς. Τέτοια είναι η Β' Πειραιά ή ακόμα και στην Α' Πειραιά. Πάντως να σας πω κάτι, κύριε Μπατιέλο, αν μου επιτρέπετε. Ναι, που ξέρετε, για μας μετράει παραπάνω, γιατί εκεί θα την καταθέσουμε τη δύναμή μας, στο εργατικό λαϊκό κίνημα, στη στήριξη αυτών των ανθρώπων που υποφέρουν πιο πολύ από την αντιλαϊκή πολιτική. Πάντως να σας πω κάτι, και θα ήθελα την εκτίμησή σας. Ναι. Είδαμε μεγάλη έκπληξη, λοιπόν, ότι σε λαϊκές περιοχές, όπως είναι η δεύτερη περιφέρεια του Πειραιά, η Δυτική Αττική, που έχει λαϊκές συνοικίες, η Δημοκρατία βγήκε πρώτη με υψηλό ποσοστό. Πώς θα το ερμηνεύσουμε αυτό? Καλά, αυτό είναι και το αρνητικό στοιχείο των εκλογών, με την έννοια ότι όχι μόνο στις λαϊκές γειτονιές, πανελλαδικά και ειδικά σε κάποιες πιο έτσι φτωχές περιοχές που υποφέρει ο κόσμος, που λέγαμε και πριν, έχει υπόβαθρο αυτό. Δεν είναι κεραυνό στην ευθεία, ούτε αυτός ο κόσμος ψήφισε επειδή περνάει καλά. Αλλά γιατί ψήφισε, για πείτε μου. Δημοκρατίας. Ή επειδή γενικά είναι ευχαριστημένο σε μια δύσκολη κατάσταση κλπ. Αυτός ο κόσμος, όπως ξέρετε, έχει περάσει μέσα από συμπληγάδες πολιτικών εναλλαγών. Έχει στηρίξει και υποστηρίξει κόμματα που δήθεν θα φέρανε την αλλαγή στη ζωή του, υπέρ έτσι των πιο φτωχών και των πιο κατατρεγμένων ή αδικημένων μέσα στον καπιταλισμό στρωμάτων. Και απογοητεύτηκαν. Αυτό είναι μια αλήθεια. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Απογοητεύεσαι από ένα και αριστερό από περίοδο, κέντρο αριστερό κόμμα, και πας σε ένα δεξιό. Από την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ, κοιτάξτε, όταν βάζεις τις ελπίδες σου σε ένα σωτήρα, εμείς το σύνθημά μας, θυμάστε, κάναμε και τόσες συνεντεύξεις πριν τις εκλογές, ναι, και μαζί. Η τελευταία σας συνέντευξη είχε και πολλά μηνύματα. Ναι. Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Και εκεί λέγαμε ότι το ΚΚΕ θα πρέπει να είναι πιο δυνατό. Αυτό ζήσαμε. Από σωτήρες. Χορτάσαμε σωτήρες. Ποιος σώζει τα σπίτια του κόσμου? Περίμενε κανένας να πάρθει καμιά νομοθετική πρωτοβουλία για να σώσει την πρώτη κατοικία? Μα έκανε το ΚΚΕ τροπολογία στη Βουλή για να μην πληστηριάζονται η πρώτη κατοικία, και δεν το ψήφισε κανένας. Επιτρέψτε μου, εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι και άνθρωποι του μεροκάματου ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Ναι, για ποιο λόγο το κάνανε αυτό? Λέτε, αυτός ο κόσμος και που ψήφισε και ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει να σας κάνει εντύπωση μετά από ένα σημείο, γιατί όταν είναι δύο κόμματα τα οποία έχουν ακολουθήσει μια πολιτική που υποφέρουν όλοι, δηλαδή αυτός ο κόσμος του μεροκάματου, υπέφερε και την τετραετία, υπέφερε και την οχταετία, έχει μια πείρα 10 χρόνων, και κυρίως το λέμε για το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, στη συγκεκριμένη φάση που μιλάμε και με το συγκεκριμένο εκλογικό αποτέλεσμα, και με αφορμή και τις επόμενες εκλογές, τις νέες εκλογές που από ό,τι φαίνεται θα έχουμε μπροστά. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, έπαιξε και με τη συνείδηση και το θυμικό και τον αγώνα ενός κόσμου το 2012-2015. Γιατί ήταν κόσμος, αρκετός από αυτόν που περιγράφεται, ο οποίος τότε ήταν στο δρόμο και τον έκατσε στον καναπέ του στο όνομα ότι θα του λύσει τα προβλήματα και θα σκίσει τα μνημόνια με ένα νόμο και με ένα άρθρο. Ποια η πραγματικότητα? Και ως κυβέρνηση, τρίτο μνημόνιο, νέοι αντιλαϊκοί νόμοι, όλοι οι μνημονιακοί παλιοί νόμοι σε ισχύ, και πάρα πολλά ακόμα, νόμος Κατρούγκαλου κλπ. Για τους συνταξιούχους.
Και επί της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που λέμε κάθε κυβέρνηση είναι χειρότερη από την προηγούμενη γιατί διατηρεί όλο το νομοθετικό των προηγούμενων και φέρνει και καινούρια. Τι έλεγε, θα λογαριαστούμε μετά στην πανδημία, υπουργό κοινής αποδοχής και επιτρέψτε μου αυτό αναπτύσσει και να δεν υπάρχει εναλλακτική. Όταν δεν υπάρχει εναλλακτική για ένα κόσμο, το καταλαβαίνετε αυτό, βλέπει συγκλήσεις, σου λέει το μικρότερο κακό μπορεί να είναι η Νέα Δημοκρατία. Άρα, από δηλαδή, αυτό πρέπει να ξεφύγει ο κόσμος και να ισχυροποιήσει το κόμμα μας. Θεωρείτε, γιατί και η Νέα Δημοκρατία πέρασε από διάφορα στάδια. Είχαμε τα Τέμπη, είχαμε την ιστορία με τον Μπάτσι, είχαμε τις υποκλοπές, είχαμε τους πληστηριασμούς, είχαμε την ακρίβεια. Τελικά φαίνεται ότι αυτά όχι μόνο δεν επηρέασαν τον κόσμο, αλλά αντιθέτως τον έστρεψαν προς την κυβέρνηση. Επειδή προφανώς έδινε τα επιδόματα. Δεν νομίζουμε ότι είναι μόνο αυτό, αλλά ή ότι είναι το κύριο αυτό. Νομίζουμε, σας το περιέγραψα πριν με έναν τρόπο, ότι ένα τμήμα, όχι το πιο μεγάλο, ούτε το πιο σημαντικό προφανώς με βάση το εκλογικό αποτέλεσμα, απεγκλωβίστηκε και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, και έφτασε προς το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Και είναι η άνοδος αυτή που περιγράψαμε και τώρα έχει μια ευκαιρία με βάση όλη τη συζήτηση και αυτή την πείρα να εγκαταλείψει τη Νέα Δημοκρατία και τώρα μπορεί κάποιος που την ψήφισε ξέροντας καλά ότι η επόμενη κυβέρνηση θα είναι αντιλαϊκή άμα ακούσετε ήδη τα χαμόγελα του κυρίου Μητσοτάκη στις μετεκλογικές ανακοινώσεις του ή και των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας είναι πάμε αποφασιστικά. Πού πάνε αποφασιστικά, πάνε να ψηφίσουν 350 προαπαιτούμενα που είναι για το Ταμείο Ανάπτυξης, Ανάκαμψης, πάνε να προχωρήσουν τους πληστηριασμούς σε αυτά που συμφωνούν και με τα υπόλοιπα κόμματα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή να ήταν πάλι το ίδιο σας λέγαμε ως πρώτο κόμμα και δυστυχώς στην επόμενη Βουλή απέναντί της η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το ΚΚΕ θα έχει στρατηγικό αντίπαλο που θα πολεμάει και μέσα στη Βουλή και έξω από τη Βουλή. Και αυτό πρέπει να ενισχυθούμε πάρα πολύ. Τώρα θα πάμε, από ό,τι φαίνεται 25 Ιουνίου θα είναι η δεύτερη κάλπη, ναι, με την φαίνεται ενισχυμένη αναλογική. Τι εκτιμάει το κόμμα σας, θα πάμε σε μια διευρυμένη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, κάποιοι λένε στη Νέα Δημοκρατία ότι μπορούν να φτάσουν 180 έδρες και να αλλάξουν και το Σύνταγμα και να έχουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ή θα δούμε βελτίωση των ποσοστών κάποιων άλλων κομμάτων. Καλά, για να πας να αλλάξει το Σύνταγμα θα πρέπει να μεσολαβήσει και άλλη μια Βουλή, δεν μπορεί να γίνει από την επόμενη, μια και καλή, όπως ξέρετε καλά, το θυμόμαστε και από την πρόσφατη συνταγματική αναθεώρηση. Αλλά πιστεύουμε ότι πρέπει ένας κόσμος να απαντήσει σε αυτόν τον εκβιασμό που γίνεται αυτές τις μέρες. Εμείς θυμάστε, το λέγαμε και προεκλογικά, μια χαρά μπορεί να κάνει κυβέρνηση. Και ειδικά και με αυτά τα ποσοστά που κάτσανε. Με κόμματα που έχουν στρατηγική συμφωνία, με βουλευτές κλπ. Γιατί δεν την κάνει και πάει σε νέα κάλπη, γιατί θέλει να κλέψει, έτσι, να εφαρπάξει, ας το πούμε έτσι πιο καλά. Είναι λογικό, είναι βουλευτές, οι οποίοι έτσι εκλέχτηκαν στην πρώτη και είναι αυτή ήταν η ετοιμιγωρία του ελληνικού λαού σε συγκεκριμένες εκλογές, ενώ θα μπορούσε να κάνει κυβέρνηση, να μαζέψει όσους περισσότερους μπορεί και πρέπει να είναι και κριτήριο και στάση για τις επόμενες εκλογές. Εμείς το δίλημα που είχαμε βάλει είναι πιο καθαρό τώρα. Ότι ποιος θα είναι απέναντι στην επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση. Το ΚΚΕ θα είναι απέναντι στην επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση και μπορεί τώρα να ενισχυθεί, ξαναλέω, και στη Βουλή, αλλά εμείς εδώ είμαστε. Στους αγώνες, στους δρόμους, μέσα στα σωματεία, στα συνδικάτα, επειδή είμαστε στον Πειραιά, να ξέρετε ότι ταυτόχρονα γίνονται πάρα πολλές μάχες που δεν τις αφήσαμε εμείς στην άκρη στο όνομα των εκλογών. Να πάρουμε λίγο τον Πειραιά, την πρώτη περιφέρεια. Άκρη, ναι, ναι. Να δούμε τι γίνεται, γιατί έχουμε τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, εσάς και τον κύριο Τσίπρα. Δεν ξέρω αν θα την κρατήσει την έδρα. Αλλά φαντάζομαι τώρα, εντάξει, αυτή η Βουλή την Πέμπτη συνεδριάζεται, Παρασκευή, Σάββατο θα έχει διαλυθεί. Δεν προλαβαίνετε να κάνετε πράγματα. Το ερώτημα είναι αν θα καταφέρετε να κρατήσετε αυτές τις δυνάμεις. Και το θέτω ερώτημα όχι μόνο στο ΚΚΕ, αλλά σε όλα τα κόμματα. Γιατί ουσιαστικά ξεκινάμε από το μηδέν, απλά θα έχει λίστα. Ναι. Θα πρέπει να απαντηθεί αυτή η προσπάθεια πριν και το ΚΚΕ να κρατήσει και τους βουλευτές τους οποίους πήρε στην προηγούμενη μάχη. Αυτό είναι το δικό μας κάλεσμα και νομίζουμε ότι θα πάμε και πιο ψηλά. Αυτή την αίσθηση έχετε έχουμε. Έχετε τέτοια αίσθηση, μάλιστα. Ναι, αυτή την αίσθηση έχουμε, δεδομένου ότι είμαστε καθαροί από πριν. Το ΚΚΕ, ό,τι έλεγε πριν, λέει και την επόμενη μέρα. Έχουμε μια καλή συμφωνία με ένα τμήμα κόσμου. Μπορεί να μην συμφωνούμε σε όλα με αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να μην συμφωνεί ένας κόσμος ακριβώς με την προοπτική διεξόδου που δουλεύουμε εμείς μέσα, διεξόδου από αυτά τα προβλήματα και το σημερινό σύστημα. Αλλά έχουμε μια ειλικρινή
και μέσα στη ζωή και μέσα στον αγώνα σχέση με πάρα πολλά τμήματα, ιδιαίτερα νεολαίας και παραγωγικών ηλικιών, που μπορούμε να χρηστεύσουμε τους εκβιασμούς και τα διλήμματα και να είναι οι ενδεχόμενες, πολύ πιθανές βεβαίως, νέα ενδεχόμενες κάλπες, οι νέες, να είναι νέες χειροποίησεις του ΚΚΕ που θα αναδείξει τον πραγματικό αντίπαλο και της κυβέρνησης του Μητσοτάκη, όπως έγινε και τα προηγούμενα 4 χρόνια, αλλά να φαίνεται αυτό και με πολύ περισσότερους βουλευτές μέσα στη Βουλή. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μπατιόλο, να σας ευχαριστήσω. Εγώ να ευχαριστώ. Σας ευχηθώ καλή δύναμη. Θα τα ξαναπούμε βέβαια αρκετές φορές. Καλή δύναμη σε όλους και όλες. Μέχρι τον Ιούνιο, να είστε καλά. Ναι. Γεια σας. Να είστε καλά κι εσείς.